Χαίρετε φίλες και φίλοι εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Freeco Driver και Porto Raptors για την φάση των 32 της Development 2 League. Ξεκινούν τα play-offs που έχουν ξεκινήσει βασικά από χθες στην κατηγορία της συγκεκριμένη. Οι Freeco Driver οι οποίοι πήραν την τέταρτη θέση στον τέταρτο όμιλο με 16 νίκες και 8 ήττες. Εδώ έχουμε και το πρώτο τρίποντο στην αναμέτρηση για Σύρος Τιαχάμι. Ανοίξει το σκορ για το 0-3. Porto Raptors από την άλλη έρμανσαν πέμπτη στον πρώτο όμιλο με 15 νίκες και 9 ήττες. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Απολωνάτος, Μαρτιός, Σταύρος και Χαλακάκος, Γιώργος και Χαλακάκος και Παπαδάκης ξεκινούν για τους Freeco Driver. Ενώ από την άλλη έχουμε Καλδέλη, Γιώργο Παντουβάκη, Δημήτρη Παντουβάκη, Σουγιουλτζή και Σαβίτσκι. Δεν είναι καλό το δίποντο. Θα βάλει τώρα ο Χαλακάκος. Πάσα του είναι λίγο πιο δυνατή. Δεν μπορεί να την υποδεχτεί ο Απολλωνάτος. Μάλλα κατέληξε εκτός. 0-3 λοιπόν το σκορ. Τώρα φτιάχνει τώρα να φτιάχνει την επίθεση για τους άσπρους. Πήρε την μπάλα ο Καλδέλης, έδωσε και πάλι στον Τσιαχάμι, αυτός αστοχή για 3, επιθετικό rebound για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Τσιαχάμι. Παίζει με τον Παντουβάκη, καλή άμυνα, μαζεύει ο Μιχαλακάκος, ο οποίος κατεβάζει κιόλας. Πάει κοντά στην ρακέτα, υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Καλδέλης. Πρώτο ομαδικό για τους Porto Raptors. Περνάει, φτάνει κοντά, θα σκοράρει ο Σταύρος Μιχαλακάκος. Θα βρει τους πρώτους πόντους για τους Freeco Driver για το 2-3. Μάλλα φτάνει στα αριστερά. Γιώργος Μπαντουβάκης εκτελεί για 3, βρίσκει σίδερο όμως. Γιώργος Μιχαλακάκος κατεβάζει. Θέλει να περάσει ανάμεσα από 2, έγισαν 2 πάνω του. Ψωμένα χέρια τώρα θέλουν να εμποδίσουν τον Παπαδάκη. Κρατάει αυτός εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Αστοχό το σούτ από το πλάι. Μαζέψε ο Σιαχάμις. Βάζει ταχύτητα. Παίρνει κεφάλι ο Σιαχάμις. Με το δεξί χέρι δεν θα τελειώσει καλά. Δεν καθάρισαν την φάση μπλε. Τρίποντο του Γιώργου Μπαντουβάκη. Είναι άστοχο. Κατοχή. Είναι για τους γηπεδούχους. Παπαδάκης, σκαστή του πάσα, παρακινδυνευμένη, δεν πέρασε. Παίγει στην άλλη πλευρά τώρα ο Σαβίτσκι, δεν θα τελειώσει καλά την φάση. Καθαρίζει το rebound το Μιχαλακάκος. Συνεχίζει να στοχάσει τελευταίες φάσεις στις δύο ομάδες. Ωραία η πάσα για τον Παπαδάκη, θα χάσει αυτή την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Έχουμε και αλλαγή για τους μπλε. Ο Βασταρδής πέρασε το μάτς. Σιαχάμις. Δημήτρης Μπαντουβάκης στον Γιώργο. Συνεργάζονται οι δυο τους. Πήρε ο Μπαντουβάκης, εκτέλεσε στη λήξη του χρόνου. Δεν το βάλε. Ανανεώνουν την επίθεση τους τώρα οι Raptors. Τα δεξιά πάει ο Σαβίτσκι, κλείστηκε και κάνε βήματα. Παραμένει το 2-3. Επιθετικά δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Και έχουμε time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out. Το 2-3 παραμένει στο σκορ. Παδάκης
έχει τον Μαθιό. Δεν μπόρεσε ο Μαθιός να πάρει την πάσα τον Μιχαλακάκο. Τον Σταύρο Μιχαλακάκο. Στην επίθεση τώρα οι Raptors. Και ο Κατουβάκης, Καχάμις θα εκτελέσει, δεν το βάζει. Θετικό rebound προσπίση από τον Σαβίτσκι. Την έφαγε ο Παπαδάκης, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Μέσα πρώτη βολή. Δεν ξεκολλάει κιόλας το σκορ από το 2-3. Ετοιμάζεται σιγά σιγά για την δεύτερη. Θα την χάσει. Χαλακάκος πάει με φόρα. Ο ίδιος θα μαζέψει και θα τελειώσει το πάση στη δεύτερη ευκαιρία. Για το 4-4. Στο βάλω το σκορ τώρα, 5 και 10 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παντουβάκης από το πλάι, ένα σουτ για δύο, δεν έχει ο Παντουβάκης από το στόχο για να βάλει και πάλι μπροστά τους Raptors. Μιχαλακάκος κατεβάζει. Τέλεια από την κορυφή, δεν θα ευστοχίσει. Μαζεύσαν οι άσπροι. Σαβίτσκι. Μπαλά στα δεξιά. Παίρνει εκτελεί αμέσως ο Καλδελής. Δεν βρήκε στόχο. Παπαδάκης. Πάει προς τα μέσα, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Σκεφτάμε τώρα για τους Raptors. Πήρε ο Παντουβάκης. Θα γυρίσει, ωραία περιστροφή, συγκρίστηκε όμως εκεί με τον Μαθιό. Μπάλα στη γωνία. Πάλι Μπαντουβάκης, Καχάμιση και στην περιφέρεια. Παίρνει το τρίποντο, το βάζει τώρα. Σφίγγει για την γροθιά του. 4-9. Το ψάχνε το σουτ νωρίτερα. Το βρήκε τώρα. Για το συν 5. Των φιλοξενούμενων. Παπαδάκης. Σταύρος Μιχαλακάκος. Θα περάσει από τον Σιαχάμι. Ο πίεση, προσπάθεια Παπαδάκης εκεί μάζεψε. Δεν μπόρεσε να κερδίσει το φάουλ. Που ήταν απαιτήθηκε κάτι καλό. Θα βρίσκει και έφυγε στην άλλη πλευρά. Βρέθηκε στο παρκέ. Κερδίζει τώρα στο φάουλ. Από τον Βασταρδί. Θα περάσει εκτός τώρα ο Βασταρδής στην θέση του. Ο Παμβακέρης. Σου για δύο πόντους, για τρεις, για τρεις αμελικά. Όχι όμως εύστοχο. Καλακάκος. Από την τρύπα προσπάθησε να περάσει την πάσα. Με το πόδι την σταμάτησε ο Μπαντουβάκης. 14 δευτερόλεπτα έτσι για τους φρικό driver. Μαθιός πήρε μακριά. Κάνει τις τρίπλες, σταματάει τώρα λίγο πιο πίσω από τη βολή. Αστοχή, μαζεύει ο Μπαντουβάκης, ο οποίος πιέζεται. Τώρα θα πέρασει στο κέντρο. Σιαχάμις πάει από τα δεξιά. Πήρε ο Καλδέλης, έκανε βήματα όμως στην προσπάθειά του. Αλλαγή και για τους φιλοξενούμενους τώρα. Με τον Παπαγιαννάκο να περνάει στο μάτς. Μαχινή πάσα για τον Παπαδάκη. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Δεν θα τελειώσει καλά. Ο Αντουβάκης κάνει την επίθεση του Sport Raptors. 2:30 ακόμα για το τέλος του 10 λεπτού. Σιαχάμις δεν θα το βάλει πάλι. Ευχαριστώ. Καλακάκος, ο οποίος βρήκε και εξαιρετική πάσα για τον Μαθιό, δεν θα την κάνει ασύστατος. Θα βάλει και με τον εαυτό του. Ο Παγιαννάκος προσποιείται, πάει προς τα μέσα.
δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό η συγκεκριμένη φάση. Παραμένει το 4-9. Κολλημένοι στους 4 πόντους. Τρίκο driver. Παλεύουν επιθετικά. Είναι άστοχη όμως. Πατουβάκι τώρα φεύγει μπροστά. Έχει δύο μπλε φανέλες μπροστά του. Θα σταματήσει. Παίζει με τον Σιαχάμι. Πάρτι φάουλ τον Βαμβακέρι. Και αλλαγή τώρα για τους Raptors, ο Νικολάου πατάει για πρώτη φορά παρκέ σήμερα. Στην επαναφορά οι φιλοξενούμενοι. Παίρνει ο Νικολάου. Δημήτρης Βαντουβάκης. Φύγει και πάλι στην περιφέρεια, θα το πάρει το πρώτο του σουτ ο Νικολάου. Δεν θα ευστοχίσει, δεν θα συνεχίσει και αυτός με το καλάθι. Γιώργος Μιχαλακάκος τώρα. Ενώ μας απομένει κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Για 3 πόντους, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Ο Παγιανάκος, που ακούμπησε τελευταίος. Και αυτή η κατοχή είναι για τους Πορτοράφτορς. Ο Σαράντης ο Γιουλτζής τώρα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Είναι έξω στον Σταύρο Μιχαλακάκο ο Γιώργος. Έχει στο τρίποντο αυτός Νικολάου. Φεύγουν γρήγορα στον εφηνιδιασμό οι άσπροι. Ο Παπαγιανάκος έχει κερδίσει το φάουλ και θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών. Φάουλ που είναι το τρίτο ομαδικό, το τέταρτο ομαδικό, με συγχωρείτε, για τους Frigo Driver. Έστω έχω στην πρώτη βολή ο Παπαγιανάκος, 4-10. Χάσει την δεύτερη. Παίνει ο Σταύρος Μιχαλακάκος. Τελευταία 54 δευτερόλεπτα. Με τον Γιώργο Μιχαλακάκο. Έχει μπροστά του τον Σαβίσκη, θα τον νικήσει για το 6-10. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για τους μπλε. Θα στο πόδο τρίποδο εδώ τον Σιγκουλτζή. Το 4-4 είχαν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Έκτοτε κάνανε ένα σέρι 6-0 οι φιλοξενούμενοι και ο Γιώργος Μιχαλακάκος κατάφερε να σπάσει το σέρι. Έχει τώρα και την μπάλα στα χέρια του, κάνει την περιστροφή, δεν περνάει η πάσα του. Διεκδικεί στην μπάλα, τρέχει γρήγορα. Ο Νικολάου ψάχνει και την πάσα, θα φτάσει τελικά η μπάλα στον Μπαντουβάκη. Θα σηκωθεί αυτό και θα σκοράρει. 6-12. Μιλάει ο χρόνος, 2 δευτερόλεπτα. Μιχαλακάκος από το κέντρο. Έχουμε λήξει το πρώτο δεκαλέπτου. Βρήκε την λάμπα εκεί ο Μιχαλακάκος και έπεσε στο παρκέ. Πάμε έτσι σε φινάλε. Συνέχεια τη δράση εδώ στο Χρήστο του Σπάρτακου. Στο 6-12 βρισκόμαστε. Σε απόσταση 6 πόντων έχουν βρεθεί τώρα οι Πορτοράφτορς. Frigo Drivers στην επίθεση. Γιώργος Μιχαλακάκος θα πάρει το shoot. Αστόχησε. Νικολάου κατεβάζει. Ο Γιαννάκος από τα δεξιά θα περάσει. Θα φτάσει στο ανάποδο layup. Θα σκοράρει για το 6-14. Παπαδάκης φαίνεται να έχει χτυπήσει. Σπέβει αμέσως ο Παπαγιάννακος να του δώσει το χέρι. Μπορεί να συνεχίσει ο παίκτης των γηπεδούχων. Χαλακάκος κατεβάζει. Πάει από τα δεξιά ο Μαθιός. Ο Παπαγιάννακος μαζεύει.
πρώτου του αντιπάλου του και αφήνει στον Σιγουτζή. Μαλακόβα πιο δεξιά, Νικολάου με τον Παπαγιαννάκο. Έχει ορθεί το βλέμμα του αυτός. Σιγουτζής θα πάρει το τρίποντο. Μπαλά στο σίδερο. Στα χέρια του Μιχαλακάκου τώρα. Έφτανε εκεί με τον Μαθιό, δεν βρήκε χώρο ο Μιχαλακάκος για να περάσει το κέντρο. Πίεσε στην συνέχεια τον Μπαντουβάκη, αλλά ακολούθησε την φάση ο Σιγουτζής και διόρθωσε τα πράγματα, έβαλε το καλάθι και στέλνει έτσι την ομάδα του στο συν 10. 6-16 το σκορ. Για πρώτη φορά δείξει σε διαφορά απόψε. Ο Παδάκης σηκώνεται, πήρε μια δύσκολη προσπάθεια καθώς ήταν ανασφυκτική η πίεση. Μαθιός εκεί μετά το επιθετικό rebound θα κάνει το 8-16. Νικολάου, πάσα του πέρασε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, έχει βρεθεί ο Σαββίτσκι, θα το χάσει όμως. Μιχαλακάκος παίρνει στην άλλη πλευρά. Καστή πάσα προσποίηση από τον Σταύρο Μιχαλακάκο. Ψάχνει λίγο χώρο μπροστά από τον Νικολάου. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Δίνουν τη μάχη τους οι δυο τους. Και τελικά κερδίζει το φάουλο παίξει των Frigo Drivers. Πρώτο ομαδικό για τους πρώτο Raptors. Παπαδάκης αφήνει στον Μαθιό. Ατσάλο λέει απ. Πήρε ο Μπαντουβάκης, φεύγει στην άλλη πλευρά. Ο Δημήτρης Μπαντουβάκης ανενόχλητος θα αφήσει πάρα στο καλάθι για το 8-18. Σταύρος Μιχαλακάκος. Ο Μαθιός έχει βάλει στην πλάτη τον Παπαγιαννάκο. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Νικολάου πάει από τα δεξιά, φτάνει κοντά. Στον αέρα η μάχη Μιχαλακάκου και Παπαγιαννάκου. Η μπάλα τελικά είναι για τους Frigo Drivers. Ο Μαθιός θα καθίσει στον πάγκο τώρα. Στην θέση του ο Βασταρδής. Να περάσει την πίεση, βρήκε την πάσα για τον Μπασταρδί και αυτός θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι για το 10-18. Σιγουλτζής θα το πάρει το σουτ, δεν το έβαλε, Παπαδάκης αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός. Έχουμε αλλαγή για τους Frigo Raptors. Σαββίτσκι πέρασε εκτός στην θέση του ο Γιώργος Μπαντουβάκης. Μιχαλακάκος ανάμεσα από δύο, κερδίζει στα ίσα το Μπαντουβάκη παρόλο που ακούμπησε και μπάλα. Ο παίκτης των Πορτογράφων με το σώμα έχει γίνει το φάουλ. Δεν μπόρεσε να το σταματήσει τον Μιχαλακάκο. 12-18. Έχουμε και μια βολή για τον παίκτη των Γηπεδούχων, θα την βάλει. 13-18. Παγιαννάκος θα γυρίσει. Υπάρχει φάουλ. Θετικό rebound, Παπαγιαννάκος είχε δεύτερη ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί. 13-21. Τρίποντο μακρινό του Μιχαλακάκου, το ήθελε το σου, το πήρε και το βάλε. 16-21. Γιώργος Μιχαλακάκος ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από την πλευρά των Frigo Drivers. Παγιαννάκος, τρίποντο του Σουγιουλτζή, δεν θα έρθει απάντηση από την πλευρά των Raptors και η μπάλα περνάει και αυτός.
Ιωνικές και διεγερμισμένος τελικά ο παίκτης των Porto Raptors, Νικολάου. Παίρνει ο Καραγιάννης, μπάλα στα αριστερά, ένα τρίποδο του Σιαχάμι, δεν θα βρει στόχο, επιθετικό rebound όμως από τον Καραγιάννη. Γενικά έχουν ανανεώσει αρκετές επιθέσεις οι Porto Raptors μέχρι στιγμής. Έχουν πάει καλά στον τομέα τον επιθετικό rebound. Και παίρνουν και αποτέλεσμα στις ανανεώσεις που έχουν πετύχει. Παπαγιαννάκος, όχι, ο Καραγιάννης επαναφέρει. Σιαχάμις έμεινε μόνος του. Τον άφησαν οι Frigo Drivers, δεν τους τιμώρησε. Τελευταίο πεντάλεπτο για στην δεύτερη περίοδο. Περνάει, πάει προς τα μέσα. Γιώργος Μιχαλακάκος μοιάζει ασταμάτητος σε κάποιες στιγμές. Φαίνει την ομάδα του στο 18-20. Μπαντουσβάκη στη γωνία ο Νικολάου. Ζήτησε, πήρε ο Καραγιάννης και εκτέλεσε ένα γιατί ήθελε την μπάλα στα χέρια του. 18-23. Συνδέεται και αυτός με το καλάθι. Βρίσκει το πρώτο του τρίποντο. Με το 18-23 Παπαδάκη. Μαθιό. Παίρνει και πάλι την μπάλα στα χέρια του. Έχει φτάσει κοντά, έχει τον Παπαγιαννάκο όμως μπροστά του, θα τον νίκησε. 20-23. Σιαχάμις, παίρνει στον Παπαγιαννάκο. Νικολάου παίρνει και εκτελεί κατευθείαν από το πλάι, εύστοχος. 20-25. Βάζει ο Σταύρος Μιχαλακάκος. Βλέπει την κίνηση του Μαθιού, επιλέγει τον Παπαδάκη. Πάει από τα δεξιά αυτός. Μάχης για το rebound, την μπάλα θα καταλήξει εκτός. Ο Μαθιός παραδέχεται ότι έβγαλε εκείνος. Προς τιμήν του κατεχή περνάει στα χέρια των Porto Raptors. 6,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Σουτ για 3 πόντους από τον Καραγιάννη, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Παπαγιαννάκος θα πάρει. Προσποίηση, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Σταύρος Μιχαλακάκος τώρα πατάει γκάζι. Σταματάει, παίζει με τον Παπαδάκη. Θα γυρίσει αυτός, αναπηδάει μπάλα δύο φορές. Ο ίδιος επιμένει, θα σηκωθεί. Έχουν βρει χέρια εκεί παίχτες των Porto Raptors. Ο Σιαχάμις το παραδέχεται. Αυτό υπάρχει και φάουλ. Δύο αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Καλδέλης επέστρεψε. Ενώ αστοχή ο Παπαδάκης και δεύτερος που πέρασε το μάτς είναι ο Δημήτρης Μπαντουβάκης. Για τους Porto Raptors, Παπαδάκης κάνει και την δεύτερη. Παραμένει το 20-25. Και ο Μπαντουβάκης, ο Γιώργος. Τέλεσε κιόλας για 3, η μπάλα στο σίδερο. Σταύρος Μιχαλακάκος. Παίρνει στην άλλη πλευρά. Πάει από τα αριστερό διάδρομο. Και κερδίζει το φάουλ. Και το έχει κάνει ο Γιώργος Μπαντουβάκης. Στη γραμμή Σταύρος Μιχαλακάκος. Και στην πρώτη, 21-25. Κάνει την δεύτερη. Μπαντουβάκης πάει μόνος εκεί κόντρα σε 3. Δεν δικαιώνεται για την επιλογή του. Μαζί στο Μιχαλακάκος έχει μείνει ξεχασμένος ο Παπαδάκης στην άλλη πλευρά. Επέστρεψε σε Χάμις, δεν μπορείς όμως να του παίξει καλή άμυνα. 23-25. Καραγιάννης στον Μπαντουβάκη. Πάλι Καραγιάννης είδε ότι έχει χώρο. Πήρε το δίποδο και το βάλε. 23-27. 2 λεπτά και 14 λεπτά ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Η
Αλλά κάκος θέλει να παίξει με τον Μαθιό. Δεν θα γίνει γέννηση. Δεν θα βγει και συνεργασία. Λάθος λοιπόν για τους Φίγκο Drivers. Πήρε Καραγιάννης. Κάμις. Άφησε έξω, τρίποντο του Μπαντουβάκη. Θα βρίσκει στόχο, παλεύει ο Καλδέλης. Με αυτοθυσία εκεί Μαθιός και Καλδέλης. Έχουμε τζάμπολ. Την μπάλα είναι για τους Porto Raptors. Μπαντουβάκης χαμηλώνει. Είναι μόνος στο πλάι ο Καραγιάννης. Ανενόχλητος θα πάρει το τρίποδο. Θα το βάλει. Και πανηγυρίζει κιόλας. 23-30. Δεν βρεις κανέναν πάνω του δύο Καραγιάννης. Θέλω να αντιμετώπισε σωστά εδώ η άμυνα. Αλλά κάποιος θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Καραγιάννης σταματάει, ψάχνει επιλογές. Είδε τον Γιώργο Μπαντουβάκη, του δίνει ξανά, θα το βάλει και αυτό. Όχι. Και την φορά η μπάλα στο σίδερο. Για να μαζέψουν ο Χαλακάκος στην συνέχεια. Ακουπάει την μπάλα ο Δημήτρης Μπαντουβάκης, την πετάει εκτός. Κατοχή. Παραμένει στο Φίγκο Drivers. Χαλακάκος. Περνάει, σηκώθηκαν δύο μπροστά του. Ο φάουλ. Το έχει κάνει. Καλδέλης, αν μπορέσα να δώσω σωστά. Θα στοχίσει πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 24-30. Θα κυλήσει ο Καραγιάννης, τώρα ξεκινάει το χρονόμετρο, 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Για δύο πόντους, ο Χαλακάκος μαζεύει, έχει κάνει και το φάουλο ο Καραγιάννης. Στην προσπάθεια εκεί να κάνει την διεκδίκηση στο επιθετικό rebound. Βρήκε τον αντίπαλό του, μάλιστα είναι και το πέμπτο ομαδικό για τους Porto Raptors, γι' αυτό είδατε και την αντίδραση του Καραγιάννη. Με βόλες για τον Σταύρο Μιχαλακάκο. Πάνε και την δεύτερη, ο Μαθιός όμως είναι για να μαζέψει και να κρατήσει την επίθεση την ομάδα του. Χαλακάκος πάει από τα αριστερά. Μαθιός φλέξον εκεί από τον Καλδέλη. Καλή άμυνα στη συνέχεια από τον Χαλακάκο. Σταματάει τη φορά των Porto Raptors, οι οποίοι έχουν 20 δευτερόλεπτα. Πάσα έφτασε ο Σιαχάμι. Φύνει έξω. Δημήτρης Μπαντουβάκης θέλει να περάσει, του φύγει μπαλά στην ώρα της τρίπλας. Κατοχή έτσι είναι για τους Φρίγκο Driver, οι οποίοι έχουν 22 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεσή τους. Αλλά και όπως πήρε παρά την πίεση. Μένει πάνω του. Όχι τώρα, το αφήνει λίγο χώρο ο Καραγιάννης. Γιώργος Μιχαλακάκος στα 12. Μένε την κίνηση. Πήρε ο Μασταρδής. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Μιχαλακάκος όμως εκεί στη δεύτερη ευκαιρία θα μειώσει 26-30. Ένα μακρινό τρίποντο του Σιαχάμι. Δεν θα βρει στόχο. Και έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ 26-30. Μόλις βγήκαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά τους Porto Raptors 26-30. Να πούμε πως η διαφορά παίζει τον καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τον play-off. Καθώς όποια ομάδα έχει επικρατήσει την ελληνική διαφορά που θα υπάρξει
Και μετά το πέρας του δεύτερου παιχνιδιού, αυτή θα είναι η ομάδα που θα συνεχίσει παρακάτω στα play-offs της Development League. Μέχρι στιγμής καμία από τις ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει αρκετά. Νωρίτερα έχασαν στο σύν 10 οι Port Raptors, δύο σαν οι Frigo Drivers. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι έχουν ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων στα χέρια τους. Θα το αυξήσει ο Καλδέλης. Θα κάνει το 26-32. Και ο Λουκίν Χαλακάκος κάνει το βηματάκι πίσω στο 1002. 28-32 ο Μιχαλακάκος, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του. Την κράτησε όρθια στιγμές που δυσκολευόταν επιθετικά. Ο Παγιανάκος εδώ συνεργάστηκε ωραία με τον Μπαντουβάκη. Τώρα βλέπει την πάσα απέναντι. 5 δευτερόλεπτα, σε αχάμι σπίτι το τρίποντο, κύλησε μπάλα στο φάνη, κατέληξε εκτός. Χαλακάκος φεύγει στην άλλη πλευρά. Παίρνει τα βήματα, φτάνει μέσα στο καλάθι. Ο Σταύρος Χαλακάκος αυτή τη φορά. Για το 30-32. Σιαχάμις άφησε στον Μπαντουβάκη, παίρνει και πάλι. Θα εκτελέσει ξανά, θα βρει στόχο αυτή τη φορά. Για το 30-35. Παπαδάκη θέλει να απαντήσει. Πάλα καταλήγει στη μένη και πάλι στα δικά του χέρια. Από πιο κοντά θα πάρει την προσπάθεια. Δεν θα την βάλει ούτε αυτή. Σιαχάμις. Τυφλή πάσα η οποία κατέληξε σε αντίπαλο, αλλά στη συνέχεια μπερδεύεται ο Μαθιός. Θα πασάρει και αυτός σε αντίπαλο, σε παίκτης της ομάδας. Έτσι, πέταξε το δωράκι. Μάλλον το επέστρεψε. 3-2 από τον Μπαντουβάκη. Ο Χαλακάκος μάζεψε. Πιέζεται ασφυκτικά. Τώρα θα περάσει στο κέντρο, θα χάσει τελικά. Θα περάσει ο Μπαντουβάκη, θα δεχτεί το στόπο από τον Μαθιό. Πολύ καλή άμυνα. Συνεχίζει ο Μαθιός και κερδίζει το φαουλ τον Σιαχάμι. Πάλι με τον ελεύθερη ο Μιχαλακάκος για την προηγούμενη φάση. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Δίνει συνέχεια στο μάτσο ο Παπαδάκης. 30-35 βρίσκεται τώρα το σκορ. Χαλακάκος πατάει γερά, σηκώνεται ο Παπαδάκης. Μετά το εξωτικό rebound δεν μπορεί να σκοράρει. Τώρα καταλήγει και πάλι στην περιφέρεια. Παπαδάκης βρήκε χώρο, πλησίασε, κατεβάζει το χέρι του ο Καλδέλης και στέλνει τον αντίπαλό του στην γραμμή για δύο βολές. Και αλλαγή τώρα για τους άσπρους. Στη θέση του Καλδέλη πέρασε ο Σαββίτσκι. Έτσι ο πρώτη βολή τον Παπαδάκη. Δεν αλλάζει το 30-35. Βάζει την δεύτερη. 31-35. Μπαντουβάκης κάνει την κίνηση σε Αχάμις και παίρνει. Στέκεται για 3. Στο χείο Ματιός ο Κιάν ενόχλητος μαζεύει το rebound. Γιώργος Χαλακάκος. Παπαδάκης, καστή πάσα με μεγάλο ρίσκο, δεν πέρασε. Τώρα βγάζει μπροστά την ομάδα του. Θα πάει μόνο στη φάση, δεν θα τελειώσει καλά. Παπαγιαννάκος έχει μια δεύτερη ευκαιρία και θα πάρει το φαουλ τον Μασταρδί. Στη γραμμή
για τις δύο γολές στο Παπαγιαννάκος μετά το... το πρώτο ομαδικό τρίπο drivers. Η μία αυτή τη βολή. Βηματάκι πίσω από τον Μιχαλακάκο. Κακό το σούτ όπως στη συνέχεια. Παντουβάκης κερδίζει το φάουλ. Τον Μιχαλακάκο έχει γίνει. Φιουλτζής. Παντουβάκης πιο αριστερά στον Σταχάμι. Και πάλι σου Γιουλτζής, αυτός είναι εκτελεστής. Δεν βρήκε στόχο. Φεύγει στην άλλη πλευρά τώρα στον Μιχαλακάκος. Θα πάρει την προσωπική ενέργεια. Μαθιός και αυτός θα το χάσει. Μαζεύει όμως ξανά. Είναι ευκαιρία του μένει ο ίδιος και θα δικαιωθεί. 33-36. Παγιανάκος. Θα σπάρω το Μαθιός. Θα φάουλ. Είναι το δεύτερο. Το τρίτο που συγχωρείται για τους Frigo Drivers. 3-2 το ομαδικά. Παναφορά φέρνει την μπάλα στα χέρια του UG. Ο Ντουβάκης παίζει με τον Σιαχάμι. 4 λεπτά για την επίθεση. Μπάλα στο πλάι στο UG. Θα προλάβει το ρολόι, δεν θα εκτελέσει σωστά. Ο Μαθιός σε καλύτερη θέση μάζεψε. Μάλλα στον Μιχαλακάκο. Εκτέλεσε για 3, δεν το βαλε. Ανανεώνει ο Παπαδάκης, θα χάσει. Ευκαιρία, κερδίζει το φάουλ τελικά. Το έχει κάνει ο Σιγιουλτζής, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα για τους βλέπω Βαλκέρης πέρα στο μάτς. Παδάκης ευστοχή στην πρώτη. Θα βάλει και την δεύτερη 2-2 και φέρνει τους Frigo Drivers σε απόσταση αναπνοής 35-36. Για Χάμις. Από τα δεξιά πέρασε την άμυνα. Έχασε το lay-up όμως. Βάλε και πάλι στα χέρια του. Αφήνει έξω. Σιγιουλτζής τον βρίσκει πάλι. Τελεί για τρεις Χάμις. Μάζεψε ο Παπαδάκης και καθάρισε τη φάση. Θα περάσει στο παρκέ ο Σαββίτσκι. Τους σταμάτησε με φάουλ τον αντίπαλό του. Καλακάκος στεγέται σε ένα αέρα και την κορυμπάνω του Μαθιού. Τρίποντο, αστυχόμως, πολύ κακό σούτ από τον Βαμαχέρη. Καλή Τσέρμπουλ. 3.45 ακόμα στην τρίτη περίοδο, το σκορ στο 35-36. Σαββίτσκι κάνει το Eurostep. Θα τελειώσει καλά την φάση όμως, θα βάζει και με τον εαυτό του. Παπαδάκης έχει χώρο για να πλησιάσει. Αλλά θα κάνει επιθετικό φάουλ και προλάβει. Και είχε στηθεί ο παίκτης των Πορτοράπτορς. Έπεσε πάνω του ο Παπαδάκης. Ο οποίος διαμαρτύρεται στον ρέφερι. Έχουμε αλλαγή για τους Ράπτορς. Ο Νικόλαου πέρασε την θέση του Σιαχάμι, ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο να πάρει δύο ανάσες. Νικόλαου παίρνει το τρίποντο, μαζεψε ο Μαθιός. Αλλά κακός, πάει κατά μέτωπον, μπαλά έφτασε στον Μαθιό. Αστόχησε εκεί από την πίεση του Σαββίτσκι. Νικόλαου. Ρομπαντουβάκης.
για να κάνει την περιστροφή, κλείσει και από δύο. Μπαλά που θα καταλήξει στα χέρια του Μιχαλακάκου. Πιέζεται ασφιχτικά τον Δημήτρη Παντουβάκη, τον οποίο θα κερδίσει και το φάουλ. Σοφάρι τώρα σε 36-36. Έχει ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα, δεν θα τα καταφέρει όμως. Αυτός γίνει νικητής. Σταύρος Χαλακάκος. Τα αριστερά θα σταθεί για δύο. Ούτε τώρα θα μπορέσει να κάνει το προσπέρασμα οι Frigo Drivers, και υπάρχει και φάουλ στη συνέχεια από τον Μιχαλακάκο. Είναι βολές καθώς συμπληρώνουν τα ομαδικά και από τους γηπεδούχους. Κάθε φάουλ έτσι από εδώ και πέρα σε αυτά τα 2 και 24 που απομένουν θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Νικόλαου τώρα και ευκαιρία να δώσει τα ενία και πάλι στους άσπρους. Βάζει την πρώτη για το 36-37. Μέσα και η δεύτερη αλλάξη του Νικολάου και 36-38 το σκορ. Σταύρος Μιχαλακάκος οργανώνει αυτή την επίθεση για τους Frigo Drivers. Για τρεις πόντους στο χιπ Μιχαλακάκος, μαζεύουν όμως και πάλι μπλε. Σταύρος Μιχαλακάκος τώρα πάει προς τα μέσα. Ο ίδιος παλεύει να μαζέψει και πάλι. Έχει πατήσει γραμμή όμως και η μπάλα περνάει στα χέρια των Πορτοράφτορς. Μένα για 50 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πορτοράφτορς θα επιστρέψει σε θέση οδηγού. Συγκυντζής θα το βάλει. 36-41. Χαλακάκος έφυγε εκεί από άσπρες φανέλες. Έκλεισε τελικά ο Νικολάου. Θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Σταματάει με φάουλ ο Μαθιός. Θα τα πούνε τώρα οι δύο διαιτητές. Έχουμε αντιαθλητικό φαουλ τελικά. Αλλάζει η απόφαση και οι Frigo Drivers χρεώνονται με αντιαθλητικό φαουλ. Στη γραμμή ο Νικολάου. Δεν αλλάζει το 36-41. Κάνει και την δεύτερη, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βόλων οι άσπροι. Στο μάτι ο Απολλωνάτος, ο Frigo Drivers. Γιουλτζής βρίσκει χώρο στην κορυφή, παίρνει ακόμα ένα τρίποντο. Δεν θα είναι όμως η κατάληξη ίδια όπως νωρίτερα. Θα βγει γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Μιχαλακάκος, ασταμάτητος φάνηκε στη συγκεκριμένη φάση. Δεν άρχισε το πόδι από τον Γκάζι. Σκόραρε για το 38-41. Παίρνουμε στο τελευταίο λεπτό, σύστημα της περίοδου πάντα. Φωνάζει το σύστημα ο Καραγιάννης. Μπαλά πάει στο πλάι. Πιέζεται ασφυκτικά ο Σουγιουλτζής, βρίσκει πάσα απέναντι. Σαμπίτσκι καλαφέρει για τα χέρια του Καλδέλη, κατοχή. Περνάει στα
Σφίγγο drivers, νομίζω δεν θα μπορούσε να προλάβει το ρόλο ο Καλδέλης, γιατί θα μείνει ένα δευτερόλεπτο την ώρα που ακόμα δεν είχε ακουμπήσει καν την μπάλα. Γιώργος Χαλακάκος. Το τρίποντο μπορούν ακόμα και να εσωφαρίσουν ξανά οι Σφίγγο drivers. Σταύρος Χαλακάκος τώρα, παίρνει το screen. Θα εκτελέσει για δύο και θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Παπαδάκης ανανεώνει, δεν μπορεί να βγει νικητής. Παντήξει ο Σαβίτσκι. Αυτή στον Καλδέλη σηκώνεται αυτός. Το φλότερ καταλήγει άστοχο. Δεύτερη ευκαιρία του ίδιου, θα καταλήξει μέσα τώρα η μπάλα. Για το 38-43. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταύρος Μιχαλακάκος. Προσποιείται, παίρνει την μπάλα ο Γιώργος. Θα εκτελέσει προλαβαίνοντας το ρολόι. Αστοχή όμως και έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκορ στο 38-43. Συνέχεια στην δράση μπήκαμε στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Στο 38-43 βρίσκεται το σκορ. Νωρίτερα να ισοφαρίζουν, είχαν και ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Δεν τα κατάφεραν, εδώ θα μειώσει ο Μαθιός. Έτσι ο Ράπτος να παραμένει σε θέση ισχύος. Αυτό από το τρίπολο του Σουγιουλτζή. Χαλακάκος έχει στην άλλη πλευρά. Υπάρχει φαουλ τον Καραγιάννη, ο οποίος όμως σηκώνει το χέρι του. Παραδέχεται την παράβαση. Αυτό το τρίποντο από τον Χαλακάκο. Αλλά στην άλλη πλευρά, σε Χάμις. Καραγιάννης αφήνει έξω. Μπάλα και πάλι στην γωνία. Δίστασε αρχικά, το πήρε στην συνέχεια ο Σαβίτσκι, δεν το βάλε. Σηκώνεται για δύο ο Παπαδάκης. Πήρε μια γρήγορη ενέργεια. Νικολάου με τον Χαλακάκο μόνο μπροστά του. Θα το παίξει περασμέναν. Σιαχάμις ακολούθησε τη φάση, για η κατάληξη όμως. Τελικά βγαίνει η άμυνα. Πιέζεται ο Μιχαλακάκος. Πάνει την μπάλα προς τη στιγμή. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα. Η πίεση απέφερε καρμούς εδώ για τους άσπρους. Πανηγυρίζουν Σιαχάμις και Καραγιάννης. Μιχαλακάκος δεν μπόρεσε να περάσει εκεί το κέντρο. Τα λέει και με τον ρέφερε και σε τον έφος. Παρατηρήσεις από τους δύο διαιτητές. Τώρα η μπάλα πάει στον Σιαχάμι. Όχι, δεν πάει ακόμα. Εξακολουθούν να τα λένε με τους διαιτητές παίκτες των δύο ομάδων. Συνεχίζεται το μάτς. Σιαχάμι βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Προσπάθησε να εφηδιάσει και την αντίπαλη άμυνα. Παπαδάκης. Στην άλλη πλευρά. Γυρίζει μπροστά από δύο, υπάρχει φάουλ και εδώ παίχνει τον Σφίγγο drivers. Συγγραμμή. Θα πάει τώρα ο Παπαδάκης. Σε ευκαιρία να μειώσει, θα το κάνει από την πρώτη. 41-43. Είναι στον Νικολάου. Καραγιάννης αποφασίζει ο ίδιος να εκτελέσει. Βρίσκει σίδερο, ο Παπαδάκης μαζεύει το rebound. Στα και 50 ακόμα. Έφυγε ωραία ο Μιχαλακάκος.
να πλησιάσει, πετάει στο έδαφος τον αντίπαλό του, ξεφεύγει για τον Νικολάου και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 43-43. Σε Χάμις. Μπάλα στα αριστερά και πάλι στο Σιαχάμι. Καραγιάννης εκτελεί, δεν το βάζει, μπήκε και βγει την μπάλα. Πήρε εκτέλεση κατευθείαν ο Μασταρδής. Το ήθελε το σούτ αυτό. Το πήρε και δίνει το προβάδισμα στους Frigo Drivers. 46-43. Και αναγκάζει τους Πορτοράφους να καλέσουν time out. Οι Frigo Drivers έχουν καταφέρει να πάρουν τώρα το προβάδισμα με την τρίποντη εκτέλεση του Μασταρδή νωρίτερα, 46-43 πλέον το σκορ. Με 7 λεπτά να μας απομένουν ακόμα για το φινάλε του παιχνιδιού. Παπαγιαννάκος αστοχή από κοντά, θα δώσει ο Μιχαλακάκος. Στην άλλη πλευρά, αυτές φανέλες μόνο μπροστά του. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να πάει μόνος στη φάση για να κερδίσει τελικά το φάουλ στον Σαβίτσκι. Είναι τέτοιος παίκτης ο Μιχαλακάκος, ο οποίος δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά να πάει προς τα μέσα, ακόμα και αν έχει 5 παίκτες απέναντί του. Στοχίστηκε την πρώτη βολή, 47-43 πλέον. Και έχει και ακόμα μια βολή να εκτελέσει. Πάλι και αυτή, 48-43. Μαντουβάκης, κίνησε τον Παπαγιαννάκο. Πάει προς τα μέσα, ανάποδο λέει, θα εστοχίσει για το 48-45. Το 40-43. Θα καταφέρει να κάνουν ένα σερί 8-0. Η γηπεδούχη αυτό είναι και το πρώτο καλάθι που βλέπουμε από τους Πορτοράφους στην τέταρτη περίοδο. Έρβολ το τρίποντο του Σταύρου Μιχαλακάκου. Τέσσερα λεπτά αφού του ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο, βρήκαν τον δρόμο στο καλάθι οι Πορτοράφους. Καλδέλης Σαββίτσι, με συγχωρείτε, δεν θα μπορέσει να σκοράρει κιόλας. Να πάει στη γραμμή για δύο βολές. Εξοχή στην πρώτη. 48-46. Βάζει και την δεύτερη. Κρατάει ο Μιχαλακάκος. Γυρίζει. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα από τον Μαθιό. Μετράει το καλάθι. Κατοχή. Ένα εξαφέρει για τον πρώτο Ράφτορς. Είναι με την κατάσταση ο Σαββίτσκι. Είναι στον Σιαχάμι. Πάλι θα πάρει αυτός. Στα μέσα με το δεξί χέρι, αφήνει την παρά στο καλάθι. 48-49, προσπερνάνε και πάλι οι Porto Raptors. Θέλω να απαντήσω ο Μιχαλακάκος. Άμεση απάντηση. Το τρίποντο για τους Frigo Drivers, 51-49. Με σφύριγμα. Σταμάτησε το παιχνίδι. Αυτός είχε χτυπήσει κάποιους παίκτες των Porto Raptors. Μπάλα παραμένει στα χέρια των άσπρων. Και ο Μαντουβάκης
Ασία Χάμις αφήνει τώρα στον Παπαγιαννάκο να σηκωθεί για τρεις, βρίσκει σίδερο. Παραμένει το 51-49. Χαλακάκος τον αγκάλιασε και σχεδόν ο Νικολάου. Το καλύτερο φάουλ είναι το τρίτο που κάνει φιλοξενούμενο, το τέταρτο. 1-4 τα ομαδικά. Μαθιός κρατάει το σταθερό. Πιεζόμενος ασφυκτικά από Παπαγιαννάκο και Νικολάου. Βρήκε εκτέλεση στη συνέχεια. Όχι όμως το καλάθι, μαζέψε ο Σιαχάμις. Μπαρτουβάκη τώρα πήρε, το αφήνει ξανά. Περνάει, δέχεται το φάουλ τον Μαθιό. Μπάλα στο πλάι. Για δύο πόντους από τον Μπαντουβάκη είναι άστοχος ο Δημήτρης. 4 λεπτά ακόμα στην τέταρτη περίοδο. 4 λεπτά για το τέλος. Μια δύσκολη προσπάθεια εδώ με Χαλακάκο. Η μπάλα είναι για τους Pico Drivers και όχι. Όχι τελικά, για τους Porto Raptors. Πολέω στην baseline, θα επαναφέρει. Για Χάμις. Γυρίζει ο Παγιαννάκος, αλλάζει χέρι. Με τα αριστερό θα εκτελέσει για το 51-51. Ακόμα μία ισοπαλία στο παιχνίδι. Ακόμα και ισόπαλο να λήξει το μάτσο, θα υπάρξει παράτα σήμερα. Αστοχο τρίποντο του Χαλακάκου. Βαλέρι μπαλά ο Νικολάου. Σιαχάμις. Άφησε στον Μπαντουβάκη και πάλι Σιαχάμις. Μπαλά έξω. Τρίποντο του Νικολάου. Είναι εύστοχος. 51-54. Στο συν 3 Porto Raptors. Στην εκτέλεση έρχεται η απάντηση με το ίδιο νόμισμα, μία σου και μία μου. 54-54. Σιαχάμις. Παπαγιαννάκος με το Μαθιό μπροστά του. Ένα τον παίξει στα πόδια. Τελεία στο στή όμως, επιθετικό rebound του Δημήτρη Μπαντουβάκη. Μπαλά έξω ο Παπαγιαννάκος τώρα. Περάσει, υπάρχει φαουλ. Ήταν με το χέρι ο Μιχαλακάκος, αν είδα καλά. Να δούμε για ποιον. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει να επαναφέρει. Ο Σαβίτσκι πάει στο πλάι. Παίρνει στον Σιαχάμι. Έτσι με τον Νικολάου. Παίρνει τα βήματα, σηκώνεται η προσφυκτική πίεση. Μαζέψε ο Παπαδάκης. Παίρνει σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Βρήκε την πάσα εξαιρετικά για τον Απολλωνά τον Παπαδάκης. Αυτός θα κερδίσει το φαουλ στην συνέχεια της φάσης. Τον Παπαγιαννάκο. Να έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή για τις δύο βολές του Απολλωνάτος, θα χάσει την πρώτη. Δεν αλλάζει το 54-54. Είμαστε τώρα για την δεύτερη, την οποία θα βάλει. 55-54. Μπροστά οι Frigo Drivers. Νικολάου. Για Χάμις. Από τον Μπαντουβάκη.
πάσα στη γωνία, θα μπεις και θα περάσει στην περιφέρεια ο Νικολάου τελεί και θα το βάλει κιόλας. 55-57, ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση. Ο Νικολάου έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να δώσει και πάλι το προβάσμα στους Πόρτο Ράπτορς. 1-20 ακόμα για το τέλος. Πολύ καλή άμυνα του Νικολάου. Θα εξελιχθεί σε καθοριστικό παίχτη. Φεύγει στον εκπαιδιασμό, θα τελειώσει τη φάση με τον Λεϊά. Για το 55-59 στο σύν 4 Πόρτο Ράπτορς. Γρήγορα time out από τους Frigo Drivers. Μπροστά θα ξεκινήσει την επίθεση τους οι Frigo Drivers, οι οποίοι θα έχουν μια επίθεση 14 δευτερόλεπτο τώρα, 1-15 ακόμα για το τέλος. Το 55-59 έχουν βρεθεί ο Πορτοράπτος με τον Νικολάου να κάνει τρομερή δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Τους Frigo Drivers. Τελεία αμέσως και τον βάζει. 57-59. Για Χάμις. Για την πάσα. Βίτσκι. Θέλει να πάρει το σουτ. Θέλει με τον Παπαγιαννάκο. Έρχεται για δύο βαντουβάκι στο χάνι. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Υπενθυμίζω, δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση σοπαλίας. Παπαδάκης θα κοπεί, προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, δεν θα τα καταφέρει. Και έτσι μπάλα περνάει στα χέρια των Πόρτο Ράπτορς, 38,4 στο ρολόι. Υπενθυμίζω το σκορ στο 57-59. Παγιαννάκος. Ο Σαββίτσκι, πήρε ο Σιαχάμις. Το δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα περάσει. Πάει στο layout, δεν μπορεί να σκοράρει. 16 δευτερόλεπτα όλα για τους μπλεπ. Κρατάει ο Μαθιός, δυσκολεύεται. Χάνει την ισορροπία του, κερδίζει ο Παπαδάκη. Συγκρούεται με τον Παπαγιαννάκο. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. 2 δευτερόλεπτα, 1 και οι Πόρτο Ράπτορς θα πάρουν την νίκη. Με αυτό το μικρό προβάδισμα των 2 πόντων, 57-59 θα επικρατήσουν τον Frigo Drivers.